Super Saiyan. Από μόνο του και μόνο, το όνομα υποδηλώνει δύναμη. Παίρνεις έναν απλό Saiyan και τον κάνεις... Super. Ακόμη και ο Ακίρα Τοριγιάμα δήλωσε ότι ήθελε να φτιάξει αυτή τη μορφή, γιατί ήθελε να βρει έναν τρόπο για να σταματήσει να ζωγραφίζει το μαλλί του Γκοκού μαύρο. Για να κάνει τον Γκοκού να πάει στο επόμενο επίπεδο. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο συμβολικό για αυτή τη μορφή από την πρώτη της εμφάνιση. Το χτίσιμο, η κατάσταση, ο φόβος του Γκόκου ότι αυτό που θα γίνει θα είναι κάτι ανεξέλεγκτο που ίσως τον οδηγήσει να βλάψει το ίδιο το παιδί. Άρα προφανώς, μετά από μια τέτοια περιγραφή, είναι αναμενόμενο η αγαπημένη μου μορφή να είναι... ο Super Saiyan 3. Wait, what? Εννοείς τα μαλλιά μέχρι τα πόδια, τα μάτια που τον κάνουν να δίνει κακό, τα προβλήματα με την αντοχή που τον έκαναν τη σβήνει γρήγορα και... Αι, 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 αι! Ναι, όλα αυτά. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, αυτή η μορφή συμβολίζει κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό power-up. Με το τέλος του Cell Saga και με τον Goku να έχει περάσει τη σκητάλη στο γιο του, αφήνοντας του έτσι αρκετά εφόδιο να σταθεί στα δυο του πόδια ως ο νέος ήρωας και προστάτης του κόσμου, ένα πράγμα έγινε αντιληπτό. Ο Gohan δεν ήταν έτοιμος. Όσο και αν ο Goku δέχτηκε να μείνει νεκρός, ελπίζοντας να σταματήσει τους κακούς που ίσως επέστρεφαν για να τον κυνηγήσουν στο μέλλον, η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του θα πρόσφερε πολύ περισσότερα θετικά παρά αρνητικά. Η κατακλείδα ήταν μία. Ο Gohan είχε ξεχάσει την καθοδήγηση του πατέρα του. Πιστεύοντας ότι είχε φτάσει στην κορυφή της δύναμης ενός Super Saiyan, ο Gohan απολάμβανε την εύκολη ζωή. Και γιατί να χολοσκάει. Ακόμη και προπόνητος, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μεταμορφωθεί σε Super Saiyan 2 και να νικήσει τους πάντες. Ή τουλάχιστον, έτσι πίστευε. Αλλά πώς θα το αλλάξουμε όλο αυτό. Με ένα νέο μεγάλο κακό να εμφανίζεται και με τον Gohan και τον Vegeta εκτός, ο Goku, ένας πολεμιστής που έπρεπε να έχει ξεχαστεί, επέστρεψε. Δείχνοντας ότι όχι μόνο ακόμη και νεκρός συνέχισε την προπόνησή του, αλλά ότι πέτυχε μια μορφή όπου η ίδια της η ύπαρξη είναι αδύνατη στον κόσμο των ζωντανών. Και αυτό το κατάφερε με πολύ προπόνηση, σπάζοντας έτσι το καλούπι και δημιουργώντας κάτι ιδιαίτερο. Αλλά επίσης και κάτι αποκλειστικό. Μιας και οι Saiyans από τη φύση τους είναι κακοί, το να αποκτήσει ένα κορμί στον άλλο κόσμο για προπόνηση είναι πρακτικά αδύνατο. Και εδώ έρχεται ο Goku. Λόγω της καλής του φύσης και του πάθους του για να γίνει καλύτερος, έκανε κάτι που κανείς άλλος δεν έχει πετύχει. This next level goes way beyond Super Saiyan 2. Ας το πάρουμε απόφαση. Ο Super Saiyan 2 φαίνεται σαν επέκταση της αρχικής μορφής. Όπου και αλήθεια είναι ότι είναι. Αλλά ο Super Saiyan 3 είναι διαφορετικός. Από την εμφάνισή του και μόνο, το Super Saiyan 3 δείχνει διαφορετικό από τις υπόλοιπες μορφές. Αισθητικά, διαφέρει πολύ από έναν Super Saiyan και ακόμα και αν η ιστορία δεν του πρόσφερε κάποιο μεγάλο κακό για να νικήσει, τουλάχιστον μέχρι την ταινία 13, αυτό που έκανε αυτή τη μορφή να διαφέρει είναι ότι αναδεικνύει την ωριμότητα του Goku. Δείχνει ότι το άτομο που στέκεται μπροστά σου, αν και είναι παιχνιδιάρης και έχει όρεξη για εξερεύνηση, είναι κάτι παραπάνω από παιδί. Ο Super Saiyan 3 δεν είναι μια μορφή που παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα οργής όπως οι άλλες δύο, αλλά είναι το αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και προπόνησης. Είναι ένα όπλο που αναπτύχθηκε σε περίπτωση που το προηγούμενο νικηθεί. Είναι μια μορφή με τεράστια δύναμη, αλλά επίσης με τεράστιους περιορισμούς, κάνοντας έτσι τη χρήση της στρατηγική. Γιατί εναλλακτικά μπορεί να ξοδέψει την αντοχή σου ή ακόμη και την ίδια σου τη ζωή άσκοπα. Και μεταξύ μας, τι είναι καλύτερο από περιορισμούς σε μια ιστορία? Πόσο βαρετό θα ήταν αν το Super Saiyan 3 ήταν απλά ένας δυνατότερος Super Saiyan 2? Και αντίθετα, πόσο πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η απόλυτη μορφή έχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα? Άρα ο χρήστης της πρέπει να έχει την ανάλογη ωριμότητα, μαχητική γνώση και εμπειρία για να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Είναι ένα ιδιαίτερο επίπεδο που περιγράφει την ίδια την προσωπικότητα του Goku και του δίνει τον τίτλο του νούμερο 1 στα μάτια του μεγαλύτερου αντίζηλού του. Γιατί αυτό είναι ο Goku. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να σταθεί στον δρόμο του, όσο μεγάλος και αν είναι ο στόχος του, αυτός θα προσπαθήσει να τον φτάσει και να τον πετύχει στο ταξίδι του για να γίνει ο καλύτερος. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει αυτή η μορφή. Πως ένα αφελές παιδί που κατέβηκε από τα βουνά, με λίγη μόρφωση αλλά και επίσης ελάχιστη γνώση για τον κόσμο, κατάφερε να γίνει ο καλύτερος καθοδηγητής, ο καλύτερος πολεμιστής, το καλύτερο πρότυπο, αλλά κυρίως
ένας καλύτερος άνθρωπος στο ατελείωτο ταξίδι που λέγεται ζωή.